παρασκευασμένο και ρίχνω μια σταγόνα λίγο υδροκιάνη και παραθέτω με το γιο μου. Ήταν τόσο φτηνό αυτό το μάθημα που έκανε να κλέψει ένα κιθάρι και έκανε αυτή τη συγκατάβαση ο Άγιος Λάζαρος και εμιδίασε. Δεν εγγέλασε, απλώς εμιδίασε. Μάλιστα, όχι μόνο ο Χριστός μας τον αγαπούσε στα 3 αυτά χρόνια, αλλά και η Παναγία μας. Και έδειξε ιδιαίτεραν ευλάβεια και εκτίμηση στο πρόσωπό του όταν έγινε επίσκοπος Χιτίου, Κύπρου. Έπλεξε με τα χεράκια της και κέντησε ένα ομοφόριο δεσποτικό και το πήγε η ιδία με τον Ιωάννη τον Θεολόγο στην Κύπρο. Να το φοράει όταν λειτουργούσε, το οποίο εξέπλυμπε άδυτη ευωδία και φωτοχυσία. Επειδή ό,τι έπιανε η Παναγία, λόγω της αγιότητος, λόγω της αγνότητος, εφωτιζόταν με μια μόνιμη χάρη και μια μόνιμη ευωδία, η οποία αυξανόταν προϊόντως του χρόνο. Ανάλογα με την ευλογία και ευλάβεια που είχε, ας πούμε, ο άνθρωπος ο οποίος έλαβε το δώρο από τα χέρια της Παναγίας μας. Αυτό το Άγιο Μοχώρι σήμερα δεν ξέρουμε πού υπάρχει, γιατί αργότερα ο Λέων έκτος ο σοφός βασιλεύς μετέφερε το σκήνο του Αγίου Λαζάρου από την Κύπρο και το πήγε στην Κωνσταντινούπολη. Και εκεί βρίσκονται τμήματα του Αγίου Λειψάνου, εις τον ναό του Αγίου Λαζάρου που ο ίδιος έκτισε εις την βασιλεύουσα. Μπορούμε να τον επικαλούμε με πολύ εμπιστοσύνη τον Άγιο Λάζαρο, διότι έχει πολύ πολύ μεγάλη παρουσία εις τον ουρανό. Και τα 3 αδέρφια, όπως είπα στην αρχή, διατήρησαν παρθενία ψυχής και σώματος, δεν παντρεύτηκαν. Διότι υπέλησαν να μιμηθούν κατά πάντα την ανθρώπινη ζωή του Χριστού μας. Thank you.